Thank you.
Σε αυτό το σημείο, σύμφωνα με μία παράδοση, οι φιλικοί σπάζανε ένα σημείο του φρουρίου και μπαίνανε μέσα. Στη Θεσσαλονίκη, αλλά κατά τη γνώμη μου, αυτός είναι ένας ψεύτικος θρύλος για να παραπλανήσουν τους Τούρκους, γιατί αποκλείεται σε αυτό το σημείο να γκρεμίσει κανείς το φρούριο. Thank you.
Από αυτό το σημείο έως επάνω στη Μονή Βλατάδων έχει καμιά τριανταριά τέτοια μικρά εκκλησάκια και μάλιστα μερικά είναι πολύ πολύ μικρότερα, ένα ανά 100 μέτρα. Αυτό δείχνει ότι μάλλον ήταν καινοτάφια ή έξοδοι από κατακόμβες. Thank you.
Ο Σουλτάνος Αμπντούλ Μετζίτ, λοιπόν, όταν επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη, αποκλείεται να ήρθε από αυτό το σημείο. Ο Σουλτάνος, λοιπόν, Αμπντούλ Μετζίτ, όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη, αποκλείεται να μπήκε στην πόλη από αυτό το σημείο, το οποίο είναι γεμάτο κρυψώνες. Ένας στρατηγός όπως ο Σουλτάνος κοιτάει να έχει το έδαφος να τον βοηθάει, δηλαδή να βρίσκεται πιο ψηλά από τον εχθρό και να μην έχει γεμάτο τέτοιες υπόνοιες από κρυψώνες όπως είναι οι κατακόμβες. Thank you.
είχε μάθει για τα παιδιά της Τρύπας, έτσι απέκτησα το παρατσούκλι όσοι περνούσαν με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, αν περνούσαν, δεν είχε μέρος να κρυφτούν. Πηγαίναν λοιπόν στο Δελασάλ. Πιθανόν ο Σουλτάνος πέρασε από την σημερινή οδό Λαγκαδά. Σε αυτό φταίτε εσείς. Μια φορά μια συμφοιτήτρια μου είπε, εγώ κύριε Γιάννη δεν πρόκειται να αλλάξω την κοινωνία, ούτε σκοπεύω.
Οι στρατηγοί του είπαν σίγουρα να μην περάσει από τα στενά της παλιάς πόλης της Θεσσαλονίκης. Βλέπετε το management, πήρε ορολογίες από τους πολέμους. Thank you.
Άρχισε να αισθάνεται το σύνδρομο των επιβιωσάντων. Δηλαδή, αυτοί που θα γλίτωναν χωρίς να πολεμήσουν θα ήταν πιο ευτυχισμένοι από αυτούς που θα γλίτωναν από τις φαγές. Είμαστε έξω από το Επταπύργιο Θεσσαλονίκης. Βλέπετε πως είναι η πύλη ενός κάστρου. Αποκλείεται λοιπόν η στρατηγή του να τον άφησαν να μπει από εδώ στη φωλιά της εξέγερσης, όπως θα του έλεγαν οι κατάσκοποι του. Εγώ είμαι ανάποδα λίγο για να μην είναι μονότονο. Πλάνο, δηλαδή να μην φαίνονται μόνο μπουκάλια από φρούρια. Ο Σουλτάνος μπορεί να έπαθε αυτό που παθαίνω κι εγώ. Δεν θέλει ο κόσμος να τον μπήσεις ή να τον πουλήσεις. Θέλει να αγοράσει από μόνος του.
Γι' αυτό και ίσως δεν άκουσε τους στρατηγούς του. Όταν ένα στρατηγός μας δίνει μια αναφορά, παριστάνουμε ότι δεν είναι καλή, γιατί φοβόμαστε μήπως ο στρατηγός μας ρίξει και μας πάρει τη θέση.
Thank you.
Thank you.
Thank you.